6. Lion Tie. Από Καλαμάτα απευθείας ήρθε στο Bar of Legends. Εδώ με κόκκινο παπουτσάκι, χαλαρός. Έξω στο bar. Και βλέπουμε εδώ πάνε κατευθείαν η Κοπενχάγεν μια early κίνηση. Να βάρουν το Vision. Το Vision για το Lens από ό,τι φαίνεται. Mm-hmm. Έχουν και τη Μοργκάνα μαζί, προχωράει μπροστά. Δεν μπορούν να πάνε οι φανάτοι, μη φάνε τον μπάνι και πεθάνουν κατευθείαν. Και κατευθείαν ο Reckless και ο Yellowstar αντιδρούν σε αυτό και πάνε να βάλουν και αυτά τα awards τους για να δουν και αυτοί το τυχόν Lane Swap από τους Copenhagen. Ισχύει, αν κάποια ομάδα θέλει η Lane Swap, ποια είναι? Πιστεύω ότι το Caitlyn Lane ευνοείται όταν είναι 2v2. Πάντα, ναι. Και λόγω ότι κάνει outrage στον αντίπαλό σου κτλ. Αλλά δεν είμαι και expert σε bot lanes για να ξέρω σίγουρα, αλλά από ό,τι πιστεύω οι Copenhagen θέλουν το 2v2, έτσι μου φαίνεται τουλάχιστον. Mm-hmm. Αλλά γιατί ίσως πάνε και για το lane swap με σκοπό να πάρουν γρήγορο turret, γιατί η Caitlyn έχει γρήγορο push, να πάρουν το γρήγορο turret και να προσπαθήσουν μετά να τρέξουν το map, να τρέξουν το παιχνίδι, δηλαδή γρήγορα σε ερωτήσεις κτλ. Να δούμε. Πάντως, Unlimited με Freeze βρίσκονται στην κάτω μεριά. Και πολύ όμορφο word εκεί από τον Yellowstar. Ο Yellowstar να το βάλει, αν το είδα καλά. Mm-hmm. Μια χαρά, είδες. Διαβάζει. Φαίνονται διαβασμένοι, ξέρουν τι κάνουν οι Copenhagen όπου περνάνε. Σε γενικές γραμμές, αν δεις τους Fnatic, έχουν γορτάρει μεθοδικά όλη τη μία πλευρά της ζούγκλας. Δηλαδή, από όποιο σημείο και αν θέλανε να πάνε στο bot lane, θα τους βλέπανε. Γι' αυτό ήταν πολύ ωραίο αυτό, γιατί οι Copenhagen λένε ότι έχουμε δει το word κάτω, αλλά δεν θα περάσουμε από εκεί. Θα περιμένουμε λίγο εκεί να τελειώσουν τα άλλα και να περάσουμε. Δεν καταλάβουν ότι ίσως πιστεύουν ότι έχουμε κάνει lane swap και να πάρουμε το tempo έτσι του παιχνιδιού. Αλλά πολύ έξυπνο word του Fnatic και πετυχαίνουν, βλέπουν που πάει το bot lane τους. Ισχύει, αυτό φέρνει τους Copenhagen Wolves σε ένα 2v2. Όπως βλέπεις και εσύ, Yellowstar με Freeze, με Reckless. Παίζουν λίγο πιο αμυντικά και είναι απολύτως λογικό. Δεν μπορείς να παίξεις aggressive vs Caitlyn Lane. Έχει αρχίσει και με kill μάλιστα ο Alistar. Άρα πάνε για πιο sustain, έτσι lane early. Έχουν και πιο γρήγορο Grom νομίζω με το Epsilon του Alistar early. Αχα, πιο sustain. Mm-hmm. Και το damage. Αλλά και το heal βοηθάει. Freeze περνάει free hits πάνω στο Yellowstar. Unlimited δεν θα πετύχει αυτό το snare. Αλλά πουσάρει ο Freeze. Πουσάρει ο Freeze. Δεν ξέρω αν θα πάνε για κάποιο γρήγορο tower πάντως στο bot lane. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι μπορούν να πάνε και για το γρήγορο push. Ναι, έχουν μια σιτήρια η οποία μπορεί να τους κάνει deny ουσιαστικά. Φημίζεται για το γρήγορο wave clear της. Από τη μία είναι η Sivir που κάνει γρήγορο wave clear και από την άλλη είναι η Caitlyn που κάνει καλό Seeding, ναι, αλλά την άλλη έχουν και τον Alistar ο οποίος μπορεί να τιμωρήσει εύκολα το overextend. Ισχύει, ένα flash του. Και εδώ βλέπουμε, ο Ray Never βρίσκει το airwalk, το βρίσκει low κιόλας στη ζούγκλα του. Mm-hmm. Και μπορεί να του πάρει τώρα το Ray, να δούμε. Οπ, το παίρνει ο airwalk. Το ρίσκαρο όμως, δέχεται το security και ίσως πάει για κάτι παραπάνω εδώ. Να δούμε, κάνει το flash που κουρεύει τη ζωή, αλλά ένα Ray για ένα flash. Καθόλου καλό, αλλά έκανε ghost ο Ray Never. Αχα. Άρα ίσως και να ήταν, αλλά εντάξει, το κόστος θα γυρίσει πιο γρήγορα. Ναι. Και πάλι το flash είναι πολύ κρίσιμο στη ζούγκλα early. Έχει βγει στον bot Rainover πάνω στον Unlimited. Δένεται όμως από αυτό το biting. Freeze περνάει και αυτός με τη σειρά του κάποιο damage. Ίσως έχασε κάποιο auto hit το Freeze, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Όχι, δεν έχει σημασία. Απλά να μπακάρουν ήθελαν. Λίγο πίεση από το Rainover. Τίποτα το τρομερό. Mm-hmm. Έκανε recall και teleport στο top. Και teleport στο top, ναι. Πήρε ένα απλό magic resist, δεν ξέρω γιατί. Χάνει εδώ πάντως το slow. Γιατί τώρα με το magic resist, παράλληλα με το shield στο epsilon, μπορεί να κρατήσει πολύ εύκολα το lane phase αντίον του Youngbug. Mm-hmm. Και απλά πάνε για ένα, νομίζω, farm lane ουσιαστικά. Και οι δύο. Ειδικά στο early έχει και advantage, μπορώ να πω, ο Χούνι. Μετά ναι, τα 7 βέβαια. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Και μετά, εντάξει, δεν ξέρω τι μαξάρει κιόλας, αλλά με το shield σου κάνει αρκετό reduce το damage στο Q του epsilon του Vladimir. Ναι, απλά. Άρα μπορεί να κρατήσει αρκετά το. Το Vladimir στο lane το κρατάς πολύ εύκολα, πιστεύω. Ειδικά δηλαδή, από ό,τι φαίνεται θα πάει και για Αθένες, μάλλον, με αυτά που έβγαλε, σίγουρα Τσάλις. Άρα, από ό,τι φαίνεται θα έχει ένα εύκολο lane face ο Χούνε. Και εδώ βλέπουμε, πάει ο Echo για τον Gank. Αν θα τα καταφέρει, δεν θα τα καταφέρει, γιατί flash με τη μία. Flash το Forbidden. Δεν ξέρω εάν τον έπιανε εκεί στο W μέσα, αλλά το κάνανε σίγουρο στο Forbidden. Better save than sorry σε γενικές γραμμές. Εδώ το κάνουμε εμείς στο solo και αυτοί στο LCS δεν θα το κάνουν. Εντάξει, ίσως και να μην το κάνουμε στο solo και, αλλά δεν πειράζει. Rainover τώρα εντοπίζεται από αυτό το ward που είναι ευχομένο βαθιά στη ζούγκλα των Fnatic και θέλει να ακολουθήσει, νομίζω. Θέλει να ακολουθήσει τον Airwalk στο top. Τρέχει πάνω, τον έχουν δει από το ward. Stun το Χούνι και αυτό. Αυτό.
Τίποτα παραπάνω, έρχεται όλο, πρέπει να μπακάρει ο Airwalks. Τον έχουμε δει και από το Warp και από το, από το Crab μέσα στο ποτάμι. Τα Crab γενικά στο early game είναι λίγο worth it. Είναι πολύ worth it, δίνουν στη ζούγκλα σου 50 gold. Κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά κάπου εκεί είναι. Και 50 gold, 55 νομίζω, αλλά. Vision, το series από τον άλλον ταυτόχρονα. Δηλαδή το παίρνει μόνο εσύ το series από τον άλλον. Είναι πολύ squeezy early. Για όσους δεν ξέρουν, να το κάνει knock up ή stun κιόλα, χάνει 50 stats του. Δηλαδή από 60 armor και από 60 magic resist, πάει 10 magic resist και 10 armor, άρα το παίρνει κατευθείαν πολύ γρήγορα. Γιατί αυτό όμως? Δεν το ήξερα. Έτσι είναι. Έτσι το έχει κάνει ρεαλιστικά εκεί που έχει βγει. Γιατί πολλοί δεν το ξέρουν αυτό. Γι' αυτό το είπα. Knock up ή stun. Knock up, stun, ναι, knockback, οτιδήποτε τέτοιο. Όχι slow, αλλά κάτι τέτοιο. Και το παίρνουν πολύ γρήγορα τέτοιοι junglers. Γι' αυτό έχουμε εδώ τον Ανοσάκο να μας τα μαθαίνει και εμάς. Και είναι πολύ καλό γενικά το πράγμα. Καλό το spell shield, εμποδίζει τον knockback από τον Yellowstar. Πολύ καλό. Freeze τρέχει πίσω, θα κάνει το δίκτυο. Rain Over τον πλησιάζει, δέχεται και τον boomerang. Είναι πολύ χαμηλά αυτό ο Freeze. Να δούμε αν θα γουεστάρει το flash του, το heal. Είναι αυτό το spell που θα γίνει. Reckless τώρα είναι χαμηλά και αυτό, αλλά δεν μπορούν. Εκτός αν πιάσει το biting, το πιάνει, αλλά όχι στο Reckless, στο Yellowstar. Οπότε κάπου εδώ σταματάει η προσπάθεια των Fnatic. Πήγαν να πάρουν το πρώτο αίμα πάνω στον Freeze. Αυτό που κατάφεραν ήταν να τους στερήσουν το heal. Και αυτό ίσως σημαίνει δράκο για τους Fnatic ή όχι, δεν έκανε recall εν τέλει ο Freeze. Δύσκολο, δύσκολο κάνει... δράκο. Γιατί δεν έχει και μάνα ο Alistar και δεν, ο Airwalks δεν ξέρουν που βρίσκεται, δηλαδή μπορεί να τη δράσει κατευθείαν. Ο Soren γενικά αυτή τη στιγμή έχει ίσως λίγο περισσότερο την πίεση στο mid, άρα δεν μπορεί να πάνε δράκο. Bot lane πολύ καλό spell set Unlimited. Ισχύει, πάρα με πολύ τιμία, καλό. Το περίμενε μάλλον. Κατευθείαν αντίδραση. Ενώ ο Γιώργος τώρα έκανε ένα ωραίο W σε Minion και κατευθείαν το Flash Q. Τον προλαβαίνει ο Unlimited και LCS reaction νομίζω εκεί. Ήταν πολύ γρήγορο το spell set. Θα είχαμε δει σίγουρα το πρώτο αίμα Unlimited, δεν ήταν τόσο γρήγορο. Ήταν όμως για καλή του τύχη. Πετυχαίνει και εδώ στη μούρη του Yellowstar. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Πάντως οι Fnatic δεν μοιάζουν να έχουν πάρει κάποιο ιδιαίτερο προβάδισμα. Αυτό ίσως συμφέρει τους Copenhagen Ghouls, γιατί έχουν έτσι, να το χαρακτηρίσω, πιο late picks ίσως. Δηλαδή το Vladimir είναι σίγουρα ένα late game pick. Ναι, αλλά έχουν και Jace μέσα, ναι. Ενώ οι άλλοι έχουν Victor. Στην άλλη και η Lul ότι late game θα κάνει τη Sivirna Terra, σαν να έχει 7,5 items. Θα είναι με αυτά που θα τη δίνει το Epsilon, ένα Shield, ένα W, ένα ulti απίστευτα μεγάλο. Αλλά γενικά δεν το εμπιστεύω με το Sivirna late game. Ποιο το? Το Severe Late Game. Το Severe Late Game, ναι. Όντως σαν damage, να μην... σαν DPS, έτσι. Σαν damage, ναι. Αλλά εκτός ότι δεν έχω κάποιο τρομερό μίτσιλ στην Copenhagen για να πεις ότι θα κρατήσουμε τη Severe ώρα και δεν μπορεί να μπερθάρει εύκολα το tank. Έχει επίσης και τη Lulu μαζί της, η οποία θα της δίνει το Epsilon του που θα έχει το Pixie πάνω, που είναι παραπάνω damage και όλα αυτά, όλα τα κόμπ που θα της δίνει. Κάνει πολύ δυνατή. Γενικά, οι SKT τι χρησιμοποιούνται πολύ για αυτό το σκοπό τη Λούλου, πάντως, ναι, έχω παρατηρήσει. Το, στο mid όμως. Ναι, ναι, ναι. Το από κάνουν, τον Faker, ναι. Και δίνει στο Bang εκεί πέρα τα speed με Lucian και κάνει... Ο Bang, ναι. Στο Bang, τον οποίο ο Bang κιόλας ανώρεπος να παίζουν Λούλου, φυσικά τον εμπιστευτήκανε σε τέτοια πράγματα και... Τους βγήκε. Τους βγήκε. Τους βγήκε πολύ. Και φάνηκε ότι ο Bang είναι worthless AD carry που ίσως δεν είχε φανεί μέχρι τότε. Γενικά, καλό ή κακό για να φανεί ένα ειδικάρι αρκετά, πρέπει και η ομάδα να παίξει λίγο around. Πρέπει, ναι. Πρέπει και νομίζω ότι φαίνεται, παράδειγμα κιόλα είναι ότι ίσω λίγο και ο Forgiven σε αυτό. Ότι... Γιατί τώρα εκεί στου Gambit δεν. Ότι οι Gambit τώρα ουσιαστικά κάνουν ό,τι να είναι πάνω κάτω, ότι παίζουν λίγο πιο random. Ενώ η SK τότε. Όχι πιο random, απλά δεν βασίζονται πάνω στο Forgiven. Ναι, ενώ η SK ότι παίζουν λίγο παραπάνω στο Forgiven πάνω, το αφήνουν περισσότερο farm κτλ. Και ότι ο Forgiven κάθε φορά ότι έδειχνε ότι είμαι το πεντικάρι, είμαι ο καλύτερος και το έδειχνε, μάλλον τον βοηθούσε να το δείξει ακόμα περισσότερο. Να δούμε, αν τώρα ξεσπάσει μάχη στον bot, νομίζω ότι οι Fnatic θα είναι αυτοί που θα την κερδίσουν όσον αφορά το 2v2 βέβαια. Αλλά αν ο Unlimited συνεχίζει να κάνει αυτά τα καλά spells, δεν θα επιτρέψει ποτέ στον Yellowstar να πιάσει κάποιο pulverize combo. Και εδώ βλέπουμε ότι πόσο καλό είναι το getting lane, πόσο μπροστά είναι από το Reckless αυτή τη στιγμή ο Freeze. Είναι στα 25. 30 CS βασικά είναι 30 αυτή CS είναι πάρα πολύ. Αν και μαζεύεται το wave, αλλά είναι γύρω σε 25-20 κάτι. Αλλά είναι πολύ μπροστά αυτή τη στιγμή. Ειδικά όταν αντιμετωπίζει το Reckless, ο οποίο θεωρητικά είναι πάρα πολύ καλό. Και εδώ μάλλον θα γίνει το πρώτο fight. Πάνω στο Fabi Venosoren είναι αυτό που είναι χαμηλά. Έχει έρθει και ο Rainover για τον gank. Έρχεται και το teleport σιγά σιγά. Rainover δεν σταματάει το κυνήγι πάνω στον Airwalks. Τον βαράει τώρα με το Red Buff το τσεκούρι ξανά. Το Soren όμω θέλει, ξέρει ότι δεν έχει το flash knockup από το ultimate τη Lulu. Θα πέσει ο Soren τώρα. First blood για τον Rainover. Ποιο θα είναι επόμενο, γυρνάει το χρόνο πίσω όμω δεν είναι αρκετό. Double kill. Ο Rainover ο οποίος έχει πιαστεί και ίσως πεθάνει, όμως ο Youngbug έχει το damage. Ίσως το βρει κάτω ο Rainover από το Youngbug, έχει έρθει ο Reckless on the hand και τρέχουν πίσω αυτή τη στιγμή οι Copenhagen Wolves.
Απίστευτο play από τους... κάνει το flash πάνω στο Young Buck, το θέλει, δεν θέλει να τον αφήσει να βγει. Flash από το Reckless, ο Φέμπι δεν μαζεύει το kill. 1-4 από εκεί που πήγαιναν καλά τα πράγματα για τους Λίκους, οι Fnatic σε ένα ξέσπασμα καταστρέφουν τους Copenhagen Ghouls. Καταστρέφουν και πολύ καλή... Πολύ καλό διάβασμα του play όλο από τον Rainover. Περίμενε τον Echo να πάει στο mid αυτή τη στιγμή. Περίμενε το counter gang, βγαίνει κατευθείαν, ανοίγει ulti ghost, τρέχει, βγαίνει Lulu, κάνει και πει του δίνει WYQ και απλά κυνηγάει μετά στα τρελό, θα φανεί τώρα εδώ πέρα ακριβώς. Τι έκανε. Ότι είπες, μπαίνει επιθετικά ο Σόρεν επειδή ήταν ο Airwalks, όμως αυτός που δεν περίμενε ήταν ο Rainover. Χαλάει και το flash, οπότε εδώ... ο Rainover δεν έχει κανέναν ενδιασμό. Εδώ βλέπουμε κατευθείαν το Y και το Q, πόσο να το όλα φλούλα αυτή τη στιγμή. Άργησε και το teleport το Young Buck, έχω την εντύπωση. Ίσως άργησε λίγο, δεν μπορούσε να το κάνει γιατί αφού πήρε το προβάδισμα ο Κούνι, δεν μπορούσε να το κάνει κατευθείαν πίσω γιατί θα έμενε μετά πίσω με τους άλλους. Ωραία. Και εδώ ξέραν ότι δεν είχε pull ο Young Buck, το flash το έκανε μόλις. Οπότε... Κατευθείαν πιο γρήγορα αντίθεση από τον bot lane των Fnatic εκεί πέρα. Κατευθείαν flash βγάζει τον damage, flash από το Reckless, παίρνει το kill πάνω στο Young Buck. Σε έσπασμα του Fnatic και πολύ καλή αρχή και πάνε και για Δράκο τώρα. Να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Μάλλον θα τα καταφέρουν, δεν υπάρχει κανείς για να τους ενοχλήσει προς το παρόν. Όταν έχει Jace αντίπαλη ομάδα, τα objectives είναι κάπως περίεργα. Έτσι όπως είναι μαζευμένοι όλοι μαζί, οπότε μπορεί να δεχτούν το πόκαρι. Μπορεί να μπουκάρει, ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν καν κοντά ο Jace, οπότε και πρώτο fight και πρώτο Δράκο περνάνε και τα δύο στους Fnatic. Ξαφνικά το game από εκεί που κυλούσε ήρεμα και σταθερά. Mm-hmm. Είδαμε ξέσπασμα. Γι' αυτό ευθύνεται πιστεύω στο. Όλο ο Rainover σου ότι διάβασε πάρα πολύ καλά τη φάση. Γενικά οι Fnatic διάβασαν πολύ καλά τη φάση. Και ο Χούν ήταν έτοιμο να κάνει το TP. Mm-hmm. Και περίμεναν πάρα πολύ αυτό το counter gank. Mm-hmm. Δηλαδή ο Rainover κάθεσε αρκετή ώρα στα boost μέχρι να του γίνει πλήρω το engage. Να. Πάνω στον. Φέμπιβεν. Και εδώ βλέπουμε dive στο bot. Να δούμε τον Unlimited. Έχει ανοίξει το ulti όμω. Δεν θα κάνει stun γιατί ο Rainover έχει ανοίξει το δικό του freeze, είναι το επόμενο target. Μάλλον ο Reckless θα το μαζέψει, πλασάρει ο freeze πάνω το Rainover, όμως δεν το σκοτώνει για πάρα πολύ λίγο την ίδια ώρα που ο ίδιος πεθαίνει από τον Reckless. 1-6 έχει αρχίσει το snowball για αυτή τη Fnatic. Είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και φαίνεται σε κάθε τους παιχνίδι. Πολύ όμορφη κίνηση στο bot lane από το Rainover να πάρουν το dive. Δεν τον σταματάει τίποτα. Ότι είναι πολύ δυνατή με άλλη στάρι στο dive και όλα αυτά δεν σταματάει γιατί δεν του μετά στη C και έχουν και το speed από το Reckless. Και ο Reckless με τη σειρά του έχει και αυτό το spell shield. Δεν κόβονται οι συμπαίθεση του, δεν κόβεται αυτό. Ναι. Είναι ένα εύκολο dive. Είχε και το damage spike ουσιαστικά γιατί είχε πάρει και τον BF και τον pickaxe εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Πολύ εύκολο dive και πολύ καλά executed. Παραλίγο να πάρουν τον Rainover μαζί του. Πήγε και το flash τελευταίο εκεί το freeze, αλλά δεν πρόλαβε γιατί πέθανε από τον Reckless. Young εδώ χάνει τα trades. Στο top βέβαια το sustain είναι πολύ παραπάνω. Κάνει τα trades και... κάνει ultimate, κάνει aggressive κίνηση γιατί έχει έρθει ο Soren ultimate με τη μία στον εαυτό του Χούνι να δούμε αν θα πεθάνει εν τέλει από το Soren. Μάλλον ναι, προσπαθεί να του ρίξει ένα hit, δεν τα καταφέρνει προς το παρόν, γίνεται range. Αστοχή όμως το Q, ο Χούνι παραμένει ζωντανός. Να γιατί είναι από τους καλύτερους top lane στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Μπορεί βέβαια το execution του dive από τους λύκους να μην ήταν το ιδανικό, αλλά παρόλα αυτά έπαιξε και πολύ καλά με τη σειρά του Χούνι. Κατάφερε να ζήσει, έκανε αμέσως ultimate. Όταν είδε το acceleration από τον ήταν πολύ καλή κίνηση από τον Σκοπεχάι, δηλαδή κατευθείαν έπιασε πολύ καλό κόμπο Σόρεν πάνω στο ulti του Vladimir, αλλά φάνηκε και ότι Λούλο με τα σύλλη και τα ulti κτλ. Ότι μπορεί να αντέξει το dive κι ας είναι Swiss champion. Ίσως αυτό και βλέπουμε και το build του λίγο. Ναι, αυτό ακριβώς πήγα να πω. Ίσως το Chalice ήταν αυτό που τον κράτησε στη ζωή. Το Chalice και home guard cooldown bota. Περίεργο αυτό. Μ' αρέσει γιατί εντάξει, έχει πιο γρήγορα το σύλλο και τα λοιπά. Αυτό ουσιαστικά βασίζεται στο mobility παρά στο... στο penetration, παρά στο damage ουσιαστικά. Yeah. Η Λουλού νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει στις προάλλες ότι... Δεν τον νοιάζει τον damage ουσιαστικά. Αυτό το μόνο που θέλει είναι απλά να κρατάει τη ζωή τα κάρις του και να έχει όσο πιο, όσο πιο πολλά seal γίνεται. Αυτό τον νοιάζει. Όσο πιο πολλά seal, όσο πιο πολλά Q για utility. Το ulti γρήγορα, αυτό το νοιάζει. Να δούμε εδώ τους Fnatic, δεν θα αφήσουν τίποτα στους λύκους, μάλλον θα τους πάρουν το red buff. Ναι, νομίζω ότι το μάζεψε ο Rainover, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο Rainover το πήρε. Πήγε να το. Όχι, ο Φέμπιμεν είχε ήδη πάνω του blue buff. Οπότε ο Rainover. Ο Rainover το πήρε. Fnatic παίρνουν άλλο ένα tower, μοιάζουν καταιγιστικοί 0-3 στα towers. Πήραν μόλις το blue buff, έχουν πάρει τον δράκο. Γενικά οι λύκοι δεν βρίσκουν απαντήσεις. Ίσως βρουν τώρα με το Young Buck, αλλά αυτό που βρίσκει ο Young Buck είναι ο Χούνι με στο boost, ο οποίος κερδίζει κατά κράτος τα trades. Φαίνεται ότι αυτές οι cooldown bots βοηθάνε δύο Glitterlands που έχει περάσει, ενώ έχει δεχτεί μόλις ένα χιόπ αυτόν. Τρίτο πάει. Αν θα το πετύχει είναι dead. Το προσποιείται, τώρα θα το κάνει με καταπληκτικό flash. Ο Χούνι παίρνει ακόμα ένα kill πάνω όμως. Στο Young Buck, θα πεθάνει από το tower. Όχι, γιατί έχει wild growth. Πολύ όμορφο βλέπει από το Χούνι. Αυτό που είπαμε πριν ότι η Λούλου μπορεί να κρατήσει το Vladimir πολύ εύκολα με τα shield και το cooldown έχει συνέχεια shield. Το κρατάω από το σκοτώνω, έχει κάποια διαφορά. Ναι.
Τον σκοτώνει ο Μοσούλα τώρα. Πήγε να την παίξει, δεν έτρεξε κατευθείαν ο Youngback. Έπαιξε και λίγο κακό pull. Νομίζω ότι ήταν ο Χούνι αυτό που προκάλεσε το pull. Γιατί αν είδε, έκανε animation. Περίμενα. Έκανε animation ότι πάνε να κάνω Q. Ναι. Το βλέπει ο Youngback, πατάει W, όμω δεν το έκανε ποτέ. Flash W, όμω έχουμε fight και στο Milano. Ο Fabian πιάνει, πιάνεται. Πιάνει εν τέλει. Τον έργο έχει ανοίξει ούτε ο Ρέινοβερ. Δέχονται. Έχει το Youngback με τέλεπο εδώ πίσω. Προσπαθεί ο Γέλλο να κρατήσει την υπόλοιπη ομάδα. Όμω ο Youngback τώρα θα βγει και είναι ανάμεσα σε τρει και θα πεθάνει με τη μία. Τον Πέρθ ήταν πάρα πολύ. Τώρα όλοι στο τρέξιμο έχει φτάσει και ο Χούνι. Άμα πιάσει αυτό το Glitter Land, το πιάνει. Έργο τρέχει μακριά. Θα τα καταφέρει να ζήσει. Ναι, είναι απάντηση. Αλλά πάλι κάποιο πέθανε στην πορεία. Αυτό ήταν ο Youngback αυτή τη φορά. Mm-hmm. Και τώρα το θέμα είναι πού θα κάνουν rotation. Οι υπόλοιποι Fnatic προ το top δείχνουν να πάνε όλοι εκτό από τον Χούνι, ο οποίο μόλι έκανε τέλεπρο στο mid και υποθέτω ότι θα πάει να πάρει ήρεμο στο farm στο bot. Ο Youngback τώρα μένει υπερβολικά πίσω από αυτό που έγινε γιατί. Πήγαινε στο πόντα να φαρμάρει πριν που βρήκε το Χούνι στο ρε του. Δεν τα καταφέρνει, πεθαίνει. Και μετά βγαίνει, κάνει κατευθείαν teleport και ξαναπεθαίνει. Αυτό και... σημαίνει ότι έχασε άπειρα CS, έδωσε και δύο kills. Πολύ χρόνο, ναι. Δύο kills XP. Και τα summoner σου. Πολύ δύσκολα τώρα για το Χούνι. Σε γενικές γραμμές τα έχασε όλα. Και όλα, εδώ ναι. Ψάξαν οι Κοπενχάγεν το engage. Το ψάξαν το play με τον Echo εκεί πέρα. Αλλά δύσκολα πολύ. Ψάχνουν αυτό το play γιατί έχουν μείνει αρκετά πίσω. Έκανε καλό ultimate έργο, έφτιαξε τον άμεσο Pebeaver. Αλλά μέχρι εκεί. Ναι, πολύ καλό τη συγκέντρωση εκεί πέρα και κατευθείαν μετά έμεινε μόνο στο Youngback, τον φάγανε πολύ εύκολα. Ήρθε ο Χούνι από το τελευταίο πίσω, ναι, δεν μπορούσε γενικά, να βγάλει το Κοπενχάγεν. Έχω την εντύπωση ότι η Fnatic είναι σε όλο το map συνέχεια. Όλοι. Δηλαδή αρχίζει ένα fight 1v1 και καταλήγουν οι Fnatic 5 πάντα. Δεν ξέρω ναι. Πώς. Για τον λόγο τέλεπο. Δεν είναι καλύτερη ομάδα γι' αυτό. Ναι, με... για κανένα άλλο λόγο. Με φώτισε τώρα πλήρως. Αυτό το μάντευα και μόνο μου. Ναι, ότι κινούνται πάρα πολύ εύκολα στο χάρτη, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Είναι η ομάδα, πιστεύω, αυτή τη στιγμή και από 9 και από EU, το κάνει αυτό καλύτερα. Mm-hmm. Και τα rotation, με διαφορά δηλαδή. Τα rotations ακριβώς, ότι ο κάποτε Χούνι... ήταν η C9 αυτή που το κάναν ναι, κάποτε. Δεν κάνει overextend, πήρε το bot, πήρε το kill, κατευθείαν recall, δεν είχε HP, δεν έμεινε να πάρει κανένα wave παραπάνω, τίποτα να πουσάρει. Δηλαδή αυτά είναι χαζά overextend. Χαζά, στο είναι mid, κατευθείαν ήταν ο Rainover με το, μαζί με το Febiven, πουσάρανε, πήραν ένα πολύ εύκολο turret. Πήγαν για το play, κατευθείαν αντίδραση. Πολύ καλή κίνηση. Έχουν και τη Σιβήρη η οποία μπορεί να αντιδράσει κατευθείαν από τον The Hunt. Mm-hmm. Να τρέξουν στο χάρτη. Και τώρα νομίζω ότι πουσάρουν τα side lanes και το mid για να πάνε για ένα εύκολο δράκο που αυτό κάνουν κιόλα. Έχουν κάνει το setup. Δεν θα πάνε καν οι Κοπενχάγεν πιστεύω για να το παλέψουν για πλάκα. Και καλά θα κάνουν να μην πάνε, αλλά αν δεν παλεύουν το ένα, δεν παλεύουν το άλλο. Νομίζω ότι το game όχι αργά και σταθερά, γρήγορα και σταθερά θα περάσει στου Fnatic όπω αυτό ο δράκο. Γρήγορα θα περάσει. Αλλά δυστυχώ δεν μπορούν να το παίξουν καν. Δηλαδή, θα πάνε εκεί πέρα, θα κάνουν τίποτα. Θα πατήσουν on the hand τη Σιβήρ. Πώς μια ομάδα όταν είναι τόσο πίσω, όταν η Γούλη αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει κάποιο κάμπα. Φαρμάρεις ό,τι βρίσκεις. Δηλαδή προσπαθεί να μην σου παίρνουν τη ζούγκλα οι αντίπαλοι. Mm-hmm. Προσπαθεί να παίρνει τα πάντα. Ότι side lane να μην μένει CS κάτω, να παίρνει το. Όποιο gold μπορέσει, έστω και το ένα gold, να καταφέρει να το πάρει. Mm-hmm. Να πάρει vision στη ζούγκλα σου, ώστε να μην μπορέσει πια να σε πρεσάρουν. Να τα ημάρει τα δικά σου μπάφου, να προσπαθεί να τα κάνει. Να κρατήσει τα μπάφου τουλάχιστον. Δεν χρειάζεται να πα τα δικά σου. Είναι τόσο σημαντικά όταν είσαι πίσω. Είναι σημαντικά γιατί όταν ο άλλο έχει 4 μπάφου στην ομάδα του. Ναι, όντω. Είναι πιο εύκολο το snowball. Αν δεν έχουν τα δύο κάρι double buff, α πούμε, ναι, είναι κάπω. Άμα καταφέρει να τα κρατήσει, είναι πολύ καλό. Και περιμένει το λάθο. Το ένα βήμα παραπάνω από του Fnatic. Και... αλλά η Fnatic δεν είναι η ομάδα που θα κάνει το λάθο. Ουσιαστικά αυτό το λέω και εγώ συνήθως και χαίρομαι που με παληθεύεις. Όταν είσαι πίσω πλέον στο League of Legends, είναι στο χέρι του αντιπάλου σου να κάνει λάθος παρά στο δικό σου να κάνεις κάποιο play. Εκτός αν γίνει το κλασικό trap που λέμε, αλλά ομάδες όπως οι Fnatic δεν νομίζω να πέφτουν πάνω σε αυτό. Ή είναι και το comp σου έτσι. Δηλαδή έχεις ένα πιο late game comp και καταφέρεις να κάνεις turtle, να κρατήσεις το παιχνίδι. Να κρατήσεις, δηλαδή ας έχουν early advantage οι αντίπαλοι, να μην καταφέρουν να το πρεσάρουν τόσο πολύ, να μπορούν να καταφέρουν να πάρουν inhibitor. Και εσύ να τους κρατήσεις και να φτάσεις στο σημείο που να τους κάνεις outscale. Mm-hmm. Και να καταφέρεις να νικήσεις κάποιο fight για να γυρίσεις το παιχνίδι. Εσύ, Ελλάδος, το ποιος ξεχνάει εκείνο το τυπικό game CLG UM5 αν το αυτό ακριβώς θυμόμουν και εγώ τώρα που το έλεγες. Είναι τρομερό παράδειγμα. Το παράδειγμα που οι M5 δεν λήξαν το παιχνίδι εκεί που έπρεπε. Δεν τα καταφέρανε λόγω ανίβεια. Mm-hmm. Κράτησε πολύ και το παιχνίδι από εκεί που ήταν. Πόσα κάπου πριν, 15 κάπου. 17 ή πάρα πολλά. Υπερβολικά πολλά. Έφτασε στο 60, στο 500, δεν θυμάμαι καλά. Παίρνουν ένα fight στο CLGU και λίγουν το παιχνίδι. Και λίγουν το παιχνίδι. Λόγω γιατί μην ξεχνάμε ότι όσο περνάει η ώρα του παιχνιδιού, αυξάνονται και τα death timers. Καμία σχέση να πεθαίνει στο 10 με το να πεθαίνει στο 50. Και δεν υπάρχει και το advantage του early, γιατί πια έχουν οι ομάδες 5 και 6 items πάντα. Ναι, late game.
Δηλαδή δεν υπάρχει ήμουν πίσω 20.000 γκολ και 20.000 γκολ να είσαι πίσω εκείνη την ώρα. Aggressive εδώ έγινε, πολύ ωραία. Έκλεισε ίσως το πλήνον, αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Airwalks πήγε να περάσει damage στο rain over, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να δεχτεί ο ίδιος κάποιο damage. Και οι Fnatic θέλουν το πρώτο τελευταίο outer tower στο παιχνίδι και αυτό φαίνεται. Yellowstar πήγε να μπει ύπουλα από πίσω να κάνει κάποιο dive ή απλά πήγε να κρατήσει πίσω τους Copenhagen Ghouls για την υπόλοιπη του ομάδα, η οποία όπως βλέπετε και εσείς τώρα θα πάρει το tower ή τουλάχιστον προσπάθησε. Το πάρουν τώρα στο πέρα το wave. Easy turret και νομίζω μπορούν να κάνουν εύκολα σε τάπια Baron. Ο Kune κάνει recall. Ίσως κατευθυνθεί για bot. Αυτό κάνει βασικά. Έχει το Homeguard, τρέχει bot κατευθείαν να πουσάρει το lane, να ετοιμάσει το έδαφος, να το πούμε έτσι. Για κάποιο Baron. Για κάποιο Baron, ναι. Λογικά οι Fnatic θα ψάξουν το trap, θα πάνε για recall. Το trap θα ψάξουν εδώ. Και φαίνεται να πετυχαίνει. Πάνε ένα-ένα τα γουρντάκια οι Copenhagen Wolves. Τώρα όμως βλέπουν το Rainover. Τώρα καταλαβαίνουν πως δεν κάνουν Baron. Οι Fnatic δεν πετυχαίνει και το Laser of Heaven. Reckless με γέλο στα ύπουλα σε εκείνο το boost. Περιμένουν εκεί ύπουλα. Και ταυτόχρονα ο Kune πουσάρει στο bot. Και αυτό του δίνει χρόνο να βάλουν αρκετά μέσα στο bot lane. Ώστε την ώρα που θα πάνε για τον Baron οι Fnatic να αναγκαστεί να πάει κάποιο στο bot. Και αν δεν πάει, θα χάσουν Inhibitor. Δεν έγινε και τίποτα. Για τους Fnatic πάντα. Copenhagen Ghouls εδώ παίρνουν κάποιο χαμένο έδαφος πίσω ή τουλάχιστον προσπαθούν. Δες όμως το goal difference είναι αρκετά μεγάλο. Ο Freezer εδώ παίρνει το red buff. Το αφήνει για να κάνει recall και τον πάρει μετά να έχει περισσότερη διάρκεια για το και τον Baron fight ίσως. Απόλυτα λογικό. Όμως υπάρχει ένα σενάριο στο οποίο λέει ότι οι Fnatic πάνε τώρα Baron και δεν έχει καν χρόνο να περάσει από το red buff του. Είναι δίκοπο. Ίσως και πρέπει να κάνει recall σίγουρα ο Freezer τώρα γιατί δεν έχει mana. Πρέπει να πουσάρει το web για να κάνει κατευθείαν recall. Και να αλλιώς θα αργήσει να αντιδράσει οτιδήποτε. Και να πάρει και ένα item. Ναι. Γιατί ο Reckless γύρισε πίσω, έβγαλε Berserkers, έβγαλε Zeal, είχε το Infinity, είχε το Lifesteal. Φριζάρει τον bot. Ίσως φριζάρει τον bot, ναι. Δεν ξέρω. Αυτό δίνει πάνω στους Fnatic. Είμαι ένα περίεργο μου φαίνεται, αλλά δεν ξέρω τι σκέφτεται ακριβώς. Πιστεύω ότι ίσως μπορεί να το πάνε κατευθείαν. Να τη Fnatic όμως οι οποίοι γκρουπάρουν σιγά σιγά. Α, δεν θα το πάρει καν το Red. Θα το δώσει τον Airwalks. Ή μάλλον ο Airwalks θα το πάρει μόνος του. Ίσως αξίζει γιατί ο Freeze είναι υπερβολικά πίσω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν έχει damage, δεν θα κάνει ούτε το kite. Ναι, μεν έβγαλε το Zeal τώρα για την πότα. Είναι συμφωνώ. Για Caitlyn, εντάξει. Αλλά δεν είναι τόσο μπροστά. Δηλαδή ίσως το Echo, το Red Buff του που θα κρατήσει τον άλλο μέσω W του ίσως και τον βγάλει το stun να φανεί πιο χρήσιμο. Αλλά ούτε με να μ' αρέσει που πάει στον Echo, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, θα δείξει το αποτέλεσμα. Πάντως και ο Echo πολύ πίσω δεν έχει βγάλει item. Δεν έχει ούτε solar ούτε τίποτα. Σε αντίθεση με έναν Rainover που βρίσκεται στο 4-1-3, έχει την Άρτα και τα Γιάννα στα items. Ο Rainover έχει πολύ CDR αυτή τη στιγμή, έχει κατευθείαν Q, W, Epsilon τα πάντα. Κατευθείαν το Q μόλις πια να φεύγει. Πάλι κάνουν Baron Dance. Ίσως περιμένουν το Kune να κάνει ένα V1 το Young Buck και τότε να αρχίσουν τον Baron. Ίσως δεν ξέρω. Πάντως σε περίπτωση teleports, ο Kune μπορεί να κόψει το Young Buck, το αντίθετο δεν μπορεί να γίνει. Ναι, και τώρα γίνει το teleport και γίνει και το on the hand ταυτόχρονα. Έχουν πιάσει πιόν τον Freeze, ο οποίος πέθανε μόλις. Όπως και ελπίδες για το fight, υποθέτω το Copenhagen Ghouls. Σόρεν έχει πιαστεί από το slow, αγνοούν τον Airwalks. Flash Q πάνω στο Σόρεν, έχει σπέλθει τώρα, σώζεται. Αρχικά ο Airwalks είναι αυτός που θα πιαστεί εν τέλει. Όχι, ίσως το σώσει η ασπίδα του αυτή. Σόρεν, νάτος, ένα ακόμη. Ζει, όχι, δεν ζει γιατί το τσεκούρι κάνει το Rainover. Rampage το combo όμως γίνεται dodge από το pool του Young Buck. Flash μακριά από το τσεκούρι. Έχουν κυνηγήσει από τον Baron Beat μέχρι το bot lane. Η Fnatic. Κυνηγήσαν πολύ, ίσως μπορούσα να πάρουν Baron για να μην κυνηγήσουν, δεν ξέρω. Ισχύει, αλλά όταν αρχίζει, όπως ξέρεις και εσύ, σαν παίχτη στο κυνήγι. Δεν τελειώνει ποτέ, ειδικά με τον Όλαφ. Ισχύει, ειδικά ένα Όλαφ. Όλαφ νίκαγε ένα V3 εκεί πέρα, είναι υπερβολικά μπροστά. Και αυτό που είπαμε στην αρχή του παιχνιδιού, το Ulti Righteous Glory, αυτό το 1 second τρέχει σαν τρελό. Απλά σαν τρελό τρέχει. Βρήκαν πολύ ωραία το Freeze εκεί πέρα με τον The Hand και το Ulti. Ο Γέλος θα τι κάνει πίσω από τον Baron. Έχει δει τον Echo και πάει να τον κόψει. Πολύ καλά κάνει γιατί μόνο ένα Baron Steel δίνει ελπίδες. Ίσως γυρίσει το παιχνίδι. Δίνει ελπίδα τουλάχιστον στους... Και ο Rainover έχει μείνει πολύ low. Μπαίνει μέσα ο Echo. Να δούμε αν θα καταφέρει αυτό. Μάλλον κάτω Rainover. Δεν έχουν smite εδώ οι Fnatic. Γυρνάει το χρόνο πίσω και πα και σκοτώσει το Kune. Ο Reckless θα πεθάνει από τον Baron. Όχι, φλασάρει. Ο Kune πεθαίνει και αυτό από τον Airwalks. Ένα Airwalks που έχει πάρει φωτιά. Ίσως συναντήσει και το Reckless. Ο Fabian παίρνει ένα kill κάπου στην πορεία. Όχι, ένα-δύο. Double kill για αυτόν. Airwalks προσπαθεί πάνω στο Reckless. Ο Reckless κάνει critical στο τελευταίο hit και σκοτώνει τον Airwalks. Όμως ο Airwalks κράτησε ουσιαστικά την Copenhagen Ghouls μέσα στο παιχνίδι. Έχει φτάσει Soren και Unlimited. Τον Baron δεν πέρασε στη Fnatic. Αυτό δίνει πολύ χρόνο ακόμα στους λύκους και πήρε και ο Airwalks ο ίδιος κάποια kills δύο πάνω kills σε Echo. Εδώ ένα λάθος που πιστεύω λίγο από τους Fnatic ότι αφήσαν όλο το tanking στο Rainover, ο οποίος ήταν ήδη low. Ο Airwalks βρήκε την ευκαιρία, τον πέταξε μέσα ο Yellowstar για να τελειώσει τον... Κάνει γλυφία ανόλου και παίρνει το kill. Πολύ ωραίο play από τον Airwalks. Αχα, σκότωσε και το Kune. Ο Reckless μένει ζωντανός ίσα ίσα από τον Baron, πατάει το flash kill έξω.
Ασυνεννοησία από τους φανάτες. Ίσως πίστευαν ότι χαλαρώσανε. Πήγε το play εκεί, πολύ κοντά στο play, πάρα πολύ κοντά, αλλά καταφέρνει ο Reckless με το boomerang να γυρίζει το hit, να τον πάρει μαζί του. Mm-hmm. Και να μην πεθάνει, να μείνει ζωντανός. 3-13, ακόμη φανάτες πολύ μπροστά. Δεν πιστεύω ότι θα ξανακάνουν ένα τέτοιο λάθος. Δηλαδή τώρα θα πάνε για πιο standard play. Ήταν και ο Χούνι out of mana σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ισχύει. Αυτές οι cooldown μπότες και γενικά όλο το CDR που έχει πάνω του μπορεί να τον αναγκάσει να ξοδεύει spell συνέχεια. Οπότε απολύτως λογικό αν δεν έχει μπλεύει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είχε γίνει και το fight προηγουμένως, άρα δεν είχε. Είχε αρχίσει με low man και πάνε κατευθείαν για Baron. Γνώριμο σκηνικό πλέον γιατί φανάτε ξαναρχίζουν αυτό το Baron. Ξανά ο Airwalks έχει κάνει τον κύκλο και βρίσκεται πίσω από αυτόν. Έχει το ultimate, δεν έχει το flash αυτή τη φορά. On the hand, πια ψάχνουν όλους τους λύκους unlimited μέσα σε όλους. Καλό το ulti όμως πέφτει πριν αυτό κάνει trigger. Συνεχίζουν τώρα οι φανάτικο. Ο Rain Over κυνηγάει τον Soren. Soren τον έχει βάλει στο μάτι όλο το game. Ο Χούνι είναι αυτό που μαζεύει το kill πάνω σε αυτόν. Σε ένα άλλο σύμπαν ο Φέμπιβεν μαζεύει ένα kill ακόμη. 4 ή μάλλον 3 άτομα των λύκων νεκροί. Ο Echo δεν συμμετείχε καν στο fight. Είχε κάνει και πάει από την πάνω πλευρά για να πάει για κάποιο Baron Steel. Πιστεύω ότι αυτό είναι το μόνο που μπορεί να γίνει, δηλαδή δεν μπορεί να παίξει το fight εύκολα. Αλλά το βλέπουμε τώρα με Blade Trinket, αν ήταν καλά. Mm-hmm. Και θέλω να δείξει ένα replay μετά να δείτε απλά πόσο γρήγορα έφυγε ο Rainover με το ulti. Απλά έτρεχε σαν τρελό, δεν ξέρω πώς έφυγε. Ο ultimate πάνω στον Airhooks τον λιώνει ο Febivent. Γυρνάει το χρόνο πίσω, μπας και γίνει τίποτα, δεν θα γίνει όμως. Dominating ο Febivent. Ο Baron θα περάσει με τη σειρά του στους Fnatic, οι οποίοι είναι μια ανάσα από την λήξη αυτού του game στο 26ο μόλις λεπτό. Είναι μια ανάσα από το account το 8-0. Και εδώ, εδώ θα δούμε τώρα πώς έκανε το Red's Glory με τον The Hunt. Δείτε εδώ πώς τρέχει. Είναι, και, είναι, τρελός, αστείο, είναι αστείο. Είναι αστείο και με το Blue Smite πέφτει πάνω στο Soren. Ο Soren τι να κάνει ο κακομοίρης, απλά τρέχει. Πλάκα, πλάκα. Τρέχει. Δεν μπορεί να κάνει όντως τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τίποτα. Όποιος μπορεί... και να παίζει. Δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Με αυτό το CDR και τα λοιπά που ποιο έχει. Ποιο έγινε pick πρώτα, το Jace ή το Olaf? Το Olaf, το Jace. Το Jace, το Jace, γιατί πήρανε. Πήραν πρώτα Echo, πήραν Sivirealista και πήραν... Ω, Unlimited κάνει τον Reckless Rampage. Οι Fnatic θα πάρουν τον Δράκο, 3 hit έπεσε. Πήγε 3 hit, έκανα πολύ desperation play πια η Copenhagen για να πάρουν ένα Δράκο, να δώσει λίγο τα stats. Γιατί δείτε πως τρέχει με το LuluW, έχουν τόσα, τόσα πολλά να δώσουν στο Rain Over. Αυτή τη στιγμή οι Fnatic, το W της Lulu, το ult της Sivir, το Ghost του Rain Over, το Rider τρέχει Glory. Τρέχει μόνιμα έτσι, είναι αστείο. Τα πάντα, και έχει μέχρι και Blue Smite. Μα φτάσεις κοντά στον άλλο που παίρνει speed από τον αντίπαλο, είναι όπως το Q του Malphite. Είναι απίστευτα δυνατό. Τώρα δεν ξέρω, δεν σταματιούνται αυτή τη στιγμή οι Fnatic με τίποτα. Μας τα έλεγες για το Lulu και να πόσο φαίνεται, πόσο βοηθάει την ομάδα. Οι Fnatic τσιτζάρουν το τελευταίο tower στο bot lane των Copenhagen Ghouls. Πέφτει. Επόμενο στόχο είναι το Inhibitor. Δεν νομίζω να δώσουν κάποιο fight για αυτό οι Copenhagen Ghouls. Αν και δώσουν, μάλλον θα πεθάνουν. Οπότε δεν του συμφέρει ιδιαίτερα. Τώρα που θα κάνουν rotate, στα buffs του κλικάρουν. Οι Fnatic στα buffs των Copenhagen Ghouls έχουν πάρει σχεδόν τα πάντα από του λύκου. Οι λύκοι είναι ανήμποροι, δεν μπορούν ουσιαστικά να γυρίσουν αυτό το παιχνίδι, είναι πολύ δύσκολα. Ένα Baron Steel μόνο ίσως τους έδινε λίγο χρόνο τουλάχιστον, αλλά ναι, ναι, ούτε αυτό ήρθε. Την ελπίδα και θα κρατούσαν το lane και τα λίγα, κρατούσαν τα lane σου, δεν μπορούν να αποσάρουν εύκολα με τον Baron Buff. Δεν βλέπουμε το Steel του Χούν πόσο μεγάλο είναι. Πήγε για Rabadons για Voidsons μετά τα cooldown του Αθένες. Και δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν οι Fnatic ή οι Copenhagen. Οι Fnatic πάντως μπορούν να κάνουν dive και το έχουν αρχίσει πάνω στον Airwalk. Γυρνάει το χρόνο πίσω όμως και σώζεται full life σχεδόν. Καλό το ulti από τον Youngbug. Ένας Youngbug ο οποίος τώρα θα κάνει pull ανάμεσα σε 4 άτομα. Το Tower Z ακόμα βαράει τον Rain Over ο οποίος έχει πέσει πολύ χαμηλά. Reckless Overextend δεν σκοτώνει το Youngbug. Τέλει αυτό που σκοτώνουν όμως οι Fnatic είναι το Tower. Το Tower όλοι ζωντανοί. Inhibitor νούμερο 2 για αυτούς. Και κάπου εδώ νομίζω ήρθε η ώρα να κάνουν και ένα recall. Mm. Πρέπει. Μπορεί να μην πήραν το κάποιο kill, αλλά πήραν αυτό που θέλανε ουσιαστικά, το Inhibitor, για να κάνουν τώρα τα recall και να κινηθούν μετά για το top lane, καθώς έχουν και bot Inhibitor και mid Inhibitor, να βάλουν για το top Inhibitor και να λήξουν απλά το παιχνίδι. Ισχύει, δεν μπορούν να αντέξουν την πίεση από τα creeps Copenhagen Wolves. Ο Youngbug είναι αρκετά πίσω, για την ακρίβεια είναι ένα 5-1, δεν έχει το damage ούτε καλά-καλά τα minions να καθαρίσει. Δεν ήταν, είχε 5 stacks, αν είχε 4, πόσα είναι, 4-4. Δεν τα είχε, μάλλον. Για να μην τα ρίξε. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον. Δεν έχει και damage καθόλου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχει ένα Will of the Ancients. Ένα Abyssal Scepter. Το παίρνει φυσικά για το spell bomb, το παίρνει για το damage και το cooldown που δίνει. Δεν είναι και cooldown, θα πάνε καλά. Δεν πρέπει να κάνω λάθος. Το Abyssal είναι μια καλή επιλογή να δίνουν WAP. Αλλά δεν θα σου δώσει κανένα damage spike τρελό. Να δούμε εδώ, περιμένουν απλά το σύμπαν να τελειώσει. Καλά. Godlike ο Fabivan τον έλειωσε. Airwalks έχει πιαστεί πάλι. Γυρνάει το χρόνο πίσω. Όσα χρόνια πίσω και να πάει, δεν ξέρω αν μπορεί να γλιτώσει από αυτό το χούνι. Δείτε πώς τρέχει. Θα κάνει το flash, θα κάνει το slow, θα πάρει το kill. Τίποτα. Πιστεύω ότι
ψάχνουν τώρα γενικά κομπιχάνια να περάσουν κάποια words, να κάνουν κάποια plays, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Νομίζω ότι απλά περιμένουν το παιχνίδι να τελειώσει. Ίσως είναι λίγο προσβλητικό αυτό που λέω, αλλά είναι η αλήθεια. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ωχ, και Σουρέλια θέλουν να ψάξουν κι άλλο kill. Ο Freeze, δείτε πόσο χαμηλά είναι από τον Reckless, ο οποίος βαράει. Ο Φέμπιπε Flash Ult ήθελε να κάνει one shot, το Young Buck δεν τα καταφέρω όμως. Τώρα θα πεθάνει από τον Reckless, ο οποίος είναι unstoppable Soren μες στην πηγή του, πολύ χαμηλά. Φέμπιβεν θα ζήσει εν τέλει, όχι, παίρνει ένα kill ο Freeze για να απαλύνει λίγο τον πόνο των Λίκων. Ένας πόνος ο οποίος θα τελειοποιηθεί τώρα με αυτό το Inhibitor, μάλλον με αυτό τον Nexus, μόλις τέλειωσε 8-0 η Fnatic.